Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει μια φορά ακόμη να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή που προσπαθούμε να αναδείξουμε το αναγκαίο και το απαραίτητο της εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή του βαφτίσματος εν πνεύματι Αγίου και Πυρή που μας υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός και αποκαλεί ως επαγγελία του Πατρός. Προσπαθούμε λοιπόν να το αναδείξουμε το απαραίτητο και το αναγκαίο αυτής της εμπειρίας μέσα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τον Θεόπνευστο και αψευδή δηλαδή Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, μέσα από τη χριστιανική εν γέννη ιστορία, ψάχνοντας όσο μπορούμε καλύτερα με κάποια σχετική λεπτομέρεια απαρχής, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, καθώς αυτά περιγράφονται στο Λόγο του Θεού, μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην εποχή των Αποστολικών Πατέρων, δηλαδή από το 80 μέχρι το 160 περίπου, μετά Αποστολικών Πατέρων, στη συνέχεια μέχρι το 200-250, μετά τους Εκκλησιαστικούς Πατέρες κλπ. Τελειώσαμε όμως, πιστεύω, φτάνοντας στην εμπειρία της Πεντηκοστής, το κίνημα της Πεντηκοστής που έλαβε παγκοσμιοποίηση, δηλαδή από εκεί ξεχύθηκε σε όλα τα έθνη, όπου άρχισε σε μια νέγρικη εκκλησία που ήταν στην πραγματικότητα Σταύλος, εκεί στην Ασούζα του Λος Άντζελες. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Δηλαδή με το ξεκίνημα του κινήματος της Πεντηκοστής και τη δημιουργία της Εκκλησίας και του δόγματος της Πεντηκοστής στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, όμως όχι μόνο, αλλά θα επεκταθούμε και σε άλλα κράτη έτσι όπως πιστεύουμε ότι θα οδηγηθούμε από το Θεό. Να αρχίσουμε από σένα λοιπόν, αγαπητέ Χάρη, για την πατρίδα μας στην Ελλάδα και την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου σε αυτήν. Ουσιαστικά λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε με τα συνεπακόλουθα της Αζούζα. Ήταν κοσμογονικό το γεγονός της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την εκκλησία, την πρώην Μεθοδιστική Εκκλησία που είχε μεταποιηθεί, μετακατασκευαστεί σε Στάβλο λοιπόν, και αυτό το μεγάλο θαύμα μεταλαμπαδεύτηκε σε πολλούς οι οποίοι ήρθαν είτε από περιέργεια, είτε από ζήλο, είτε από απλή καταγραφή γεγονότων, προκειμένου να δουν ή και κάποιοι να γευτούν αυτού του είδους την εμπειρία. Δεν ήταν φυσικά αδύνατο, ούτε απίθανο, πολλοί αλλογενείς από άλλα μέρη του κόσμου, είτε ήταν αυτοί Λατίνοι, είτε ήταν Ευρωπαίοι, Έλληνες, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, γιατί ξεχύθηκε η εμπειρία της Πεντηκοστής σε όλα τα επιμέρους προτεσταντικά δόγματα, κάποιοι από αυτούς να γίνουν, να εμπειρευτούν το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής. Έτσι λοιπόν στήθηκαν πολλές εκκλησίες αγιαστικές, χαρισματικές, και συμμετείχαν σε αυτές και πολλοί Έλληνες μετανάστες. Πώς λοιπόν ξεκίνησε το κίνημα της Πεντηκοστής στην Ελλάδα? Είναι μια μακρά ιστορία αυτή, που ξεκινάει βεβαίως από κάποιους μετανάστες Έλληνες. Το 1915 ένας από τους Έλληνες μετανάστες, ο Ιωάννης Τσέλος, πηγαίνοντας με το καράβι στην Αμερική και περνώντας όλες τις διαδικασίες από το νησί Έλλης, το λιμοκαθαρτήριο τότε εκείνης της εποχής που παρέμεναν όλοι οι υποψήφοι μετανάστες, πήρε το δρόμο μέσω σιδηροδρόμου προς την Καλιφόρνια. Ο δρόμος αυτός ήταν μακρύς και δύσκολος και το τρένο έκανε πάρα πολλές στάσεις. Μοιραία λοιπόν σε κάποια από αυτές τις στάσεις, σε μια κωμόπολη, ο Ιωάννης Τσέλος κατέβηκε από το τρένο προκειμένου να πιει νερό, να πληθεί, αλλά φαίνεται ότι το τρένο βιαζότανε και τον άφησε στην ταραχώτη. Αυτή λοιπόν ήταν μια κωμόπολη της Ινδιάνα, στην οποία από τη μια στιγμή στην άλλη ένας Έλληνας, ο οποίος δεν γνωρίζει εγγλέζικα, δεν έχει χρήματα, έχει μόνο τα χαρτιά του, έπρεπε
να μείνει, να σταθεί, να συνεννοηθεί και να επιβιώσει. Φυσικά βέβαια το να παραμείνει εκείνη την εποχή κάποιος μόνος του δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Έγινε βεβαίως αντικείμενο ενδιαφέροντος από τους ντόπιους. Κατά συγκυρία, σε αυτή την πόλη υπήρχε μία χαρισματική αποστολική εκκλησία, της οποίας ποιμένας ήταν ένας Έλληνας από τη Μεσσηνία, ονομαζόμενος Κώστας Μαλόν. Ίσως Μανολόπουλος, ίσως κάπως. Αυτός λοιπόν ο ποιμένας αυτής της εκκλησίας γνώρισε τον Έλληνα, τον προσετερίστηκε, τον πήρε κοντά του. Ενδεχομένως ο τσέλος ήταν ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσε να συνεννοηθεί, γιατί δεν γνώριζε αγγλικά. Και σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος έγινε κοινωνός κάποιων νέων πραγμάτων. Κοινωνός του Ευαγγελίου, κοινωνός συμμελέτης, προσευχής και φυσικά των εκδηλώσεων του Πνεύματος του Αγίου. Κράτησε αρκετό καιρό αυτό το πράγμα και με αποτέλεσμα ο Ιωάννης Τσέλος να πιστέψει και να προσκοληθεί σε αυτή την εκκλησία. Συνήθεια εκείνης της εποχής ήταν, εάν κάποιος Έλληνας πήγαινε στο εξωτερικό, να προσκαλεί συγγενείς του. Λοιπόν, όπως πολλοί, έτσι και ο Ιωάννης Τσέλος έκανε προσκλήσεις και κάλεσε στην Αμερική κάποιους από τους συγγενείς του, συγγενείς πρώτου βαθμού, συγγενείς εξαίματος κλπ. Ένας από τους συγγενείς του Ιωάννη Τσέλου που πήγε στην Αμερική ήταν ο κουνιάδος του, ο αδερφός, ο σύζυγος της αδερφής του Τσέλου. Και αυτό έγινε το 1923. Δηλαδή μιλάμε για 8 χρόνια μετά από την άφιξη του Τσέλου στην Αμερική. Έχουμε λοιπόν Τεραχώτε, στην Ινδιάνα, ποιμένας ο Κώστας Μαλόν, μέλος της εκκλησίας ο Ιωάννης Τσέλος, 8 χρόνια στην παρουσία του Θεού, 1923, φτάνει ο συγγενής του και κουνιάδος του, ονόματι Δημήτριος Καστρισιώσης. Ο Δημήτριος Καστρισιώσης λοιπόν, και αυτός άνθρωποι αγράμματοι, μη γνωρίζοντες, έμεινε παρά τους πόδας του Τσέλου. Μάλιστα, όπως γράφει η βιβλιογραφία, η χρονικογραφία μάλλον της εποχής, στο πάνω μέρος του σπιτιού ήταν ο Τσέλος με την οικογένειά του και στο κάτω μέρος έμενε ο Καστρισιώσης μόνος του. Στο πάνω μέρος γίνονταν συμπροσευχές και συμμελέτες. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, παρότι είχαν περάσει αρκετοί μήνες και ο Καστρισιώσης ακόμα βρισκόταν σε απόσταση από τα πράγματα του Θεού, μοιραία γινόταν κοινωνός κάποιων καταστάσεων. Αφού περάσανε λοιπόν κάποιοι μήνες από την άφιξη του Καστρισιώση, σε μία προσευχή, το Δεκέμβριο, στις αρχές του Δεκεμβρίου, 12 Δεκεμβρίου του 23, στο ανώγιο θα λέγαμε του κουνιάδου του, ο Καστρισιώσης αναγεννάται και βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο. Έχουν περάσει λοιπόν 8 χρόνια, έχουν περάσει αρκετοί μήνες, 6-7 μήνες από τη στιγμή που ο Καστρισιώσης φτάνει στην Αμερική δίπλα στο Τζέλο και αναγεννάται βαπτιζόμενος με Πνεύμα Άγιο. 2 Δεκεμβρίου του 23. Τι συνέβη μετά? Τελικά ο Καστρισιώσης πήγε στην Αμερική για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η αποστολή αυτού του ανθρώπου. 2 Δεκεμβρίου λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. 2 Φεβρουαρίου του 24, δηλαδή 2 μήνες μετά, επιστρέφει πίσω στην πατρίδα του στα Βάγια. Στα Βάγια της Φωκίδας. Μάλιστα η γραφή του, η βαλίτσα του, δεν είχε ούτε καν ρούχα, δεν είχε ούτε καν πόσο δε περισσότερο χρήματα, είχε μόνο Ευαγγέλια. Ελληνικά. Επλέον ελληνικά Ευαγγέλια. Η οδηγία που είχε αυτός ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο, από την πρώτη στιγμή της πίστης του, ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα
και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αγράμματος άνθρωπος και ιδιώτης. Άνθρωπος αγράμματος, ιδιώτης, εντελώς αγράμματος, σε πολύ δύσκολες περιόδους. 23 βέβαια. Έτσι, 23, αρχές 24, πείνα, φτώχεια. Είναι λύτρωση για κάποιον άνθρωπο να πάει στην Αμερική, για αυτόν και για την οικογένειά του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος 9 συνολικά μήνες μετά τη μετανάστευσή του γυρίζει με μια βαλίτσα γεμάτη Ευαγγέλια και έτοιμος να ευαγγελίσει. Παρελπίδα βρίσκει και συνεργάτη. Πώς έγινε αυτό, κανένας δεν γνωρίζει. Ο Γιώργος Τσέλος, αδερφός του Γιάννη Τσέλου που ήταν στην Αμερική, ο Γιώργος ο αδερφός του. Από πού ήταν αυτός ο Τσέλος? Αυτοί ήταν όλοι από τα Βάγια. Και ο Τσέλος? Ναι. Αλλά και ο Τσέλος και όλοι ήταν από τα Βάγια. Βιωτίας έτσι. Της Βιωτίας. Από τα Βάγια, η Φωκίδα, η Βιωτία. Βιωτίας. Βιωτίας είναι. Ναι, μάλλον. Ναι. Ό,τι και να είναι πάντως. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν ο Τσέλος, αδερφός του Γιάννη που είναι στην Αμερική, είτε μέσω επικοινωνίας, αλληλογραφίας με τον αδερφό του, είτε με τη χάρη του Θεού, έχει εγκύψει στο Λόγο του Θεού και διαβάζει ακατάπαυστα το Ευαγγέλιο. Έχει ήδη αναγεννηθεί και είναι ένας καλός συνεργάτης και πολύτιμος για τον Καστρισιώση, ο οποίος έχει 2 μήνες στον Κύριο, αλλά πολύ μέλλον μπροστά του. Και ξεκινάνε λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, το 1924, αρχές τον Ευαγγελισμό της περιοχής. Κύριε Θεέ. Εν μέσω μεγάλων διωγμών, εν μέσω καχυποψίας και βεβαίως απέναντί τους, εκτός από την κρατούσα θρησκεία, έχουν και τις πολιτικές και τους πολιτικούς. Όπως πάντα. Ξεκινάνε έτσι, ακριβώς. Ξεκινάνε ακατάπαυστα περιοδίες. Μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες και με τα Ευαγγέλια που έφερε ο Καστρισιώσης παραμάσχαλα. Μάλιστα, ένα χρόνο μετά, το 1925, σε μια από αυτές τις περιοδίες, ο Κώστας Μαλών, ο ποιμένας της Εκκλησίας της Τεραχώτε, έρχεται στην Ελλάδα και γίνεται συνοδοιπόρος τους για ένα χρόνο στο έργο που γίνεται. Στα τέλη του 1925, το έργο στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε το 1924. Από τον Καστρισιώση. Έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του 25, όπου τόσο ο Γιώργος ο Τσέλος, όσο και ο Καστρισιώσης με τη σύζυγό του, μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών και κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο. Λόγω ανεργίας και λόγω διωγμών ήταν οι λόγοι. Σε ένα χωριό της Μεσσηνίας, στην Πιπερίτσα, είναι η νέα τους κατοικία, αλλά και το νέο τους πεδίο δράσης. Ακατάπαυστα συνεχίζουν τον Ευαγγελισμό της Πελοποννήσου. Ο Θεός ουσιαστικά τους μετέθεσε από τη στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται ακατάπαυστα. Ο Γιώργος ο Τσέλος παρέμεινε πάνω. Ο Γιώργος ο Τσέλος συνόδεψε τον Καστρισιώση στη Μεσσηνία. Και είναι δίδυμο πλέον. Δύο τους θέλει ο Θεός. Είναι δίδυμο και συνεργάζονται μαζί στο έργο του Θεού. Εν τω μεταξύ στην Αμερική είναι και άλλοι Έλληνες οι οποίοι δέχονται το Λόγο του Θεού και αναγεννώνται και βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Πολλοί εξ αυτών, κάνοντας βήματα μέσα στον πνευματικό κόσμο του Κυρίου, αποκτούν εμπειρίες και αποκτούν και αποστολή. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχαήλ Κούνας. Ο Μιχαήλ Κούνας δεν είναι Έλληνας, είναι Κύπριος. Είναι από ένα χωριό της Λάρνακας. Ο οποίος εκείνη την περίοδο, το 25, δέχεται το Ευαγγέλιο. Ένας άλλος, κάποιοι άλλοι, ο Κούνας ήταν στην Καλιφόρνια. Κάποιοι άλλοι, ο Δικτυόπουλος και ο Ρετούμης, την ίδια περίοδο, 25-26, στο Λος Άντζελες, γνωρίζουν τον Κύριο. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Ο σκοπός του Θεού είναι πλέον αυτοί οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Και ο ένας μετά τον άλλον παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Έχουμε λοιπόν τον Τσέλο και τον Καστρισιώση να δραστηριοποιούνται πλέον στην Πελοπόννησο, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδας.
Ο αγαπητός ο αδερφός ο Μιχαήλ Κούνας, λοιπόν, ο Κύπριος, έρχεται με παρότρινση ενός αδερφού του, τον Κωνσταντινίδη, του Σπύρου του Κωνσταντινίδη, που ήταν μαζί στην Αμερική, έρχεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Ο Κούνας, επειδή είναι Κύπριος, δεν έχει που να μείνει και ο φίλος του και αδερφός του, ο Κωνσταντινίδης, ο Σπύρος, στέλνει ένα γράμμα στη μαμά του, που μένει στα κάτω Πετράλωνα, την Μαρία Κωνσταντινίδου, και της γράφει ότι ο αδερφός Μιχάλης έρχεται εξ ονόματός μου, στις βαλίτσες του δεν έχει χρυσό, έχει το Χριστό. Σε παρακαλώ πολύ, δέξου το. Και αυτό είναι μια μοναδική στιγμή, γιατί πραγματικά αυτή η γυναίκα, αμόρφωτη, δέχεται τον Κούνα σαν παιδί της και τον φιλοξενεί σπίτι της στα κάτω Πετράλωνα. Αυτό είναι κάτι που γίνεται ένα χρόνο μετά, το 27. Έρχεται λοιπόν ο Κούνας 17, 9 του 27 στον Πειραιά, στην Αθήνα, και εγκαθίσταται στα κάτω Πετράλωνα στο σπίτι της Μαρίας Κωνσταντινίδη, στην οδό Θεσσαλονίκης 88, όπως γράφει η χρονογραφία. Μοιραία το σπίτι αυτής της γυναίκας γίνεται πόλος έλξης για όλους όσους ευαγγελίζει ο Κούνας. Ο Κούνας δεν μένει βεβαίως αμέτωχος σε όλη αυτή την κατάσταση. Προσπαθεί να ευαγγελίσει, μαζεύονται στο σπίτι του για προσευχές, μαζεύονται στο σπίτι του, στο σπίτι της Κωνσταντινίδη, για σημελέτες, και 2-3 μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, 3 μήνες αργότερα, γίνεται στις 23-12 η πρώτη έκχυση Αγίου Πνεύματος στην Ελλάδα. Η πρώτη ομαδική έκχυση Αγίου Πνεύματος στην Ελλάδα γίνεται στα Πετράλωνα, στο σπίτι αυτής της ευλογημένης γυναίκας, της Μαρίας Κωνσταντινίδη, με επικεφαλή, θα λέγαμε, τον αδερφό τον Κούνα, και βαφτίζονται κάποια άτομα, κάποιες δεκάδες ανθρώπων. Αυτό βέβαια ουσιαστικά αποτέλεσε την αρχή της ίδρυσης της Εκκλησίας του Θεού της Πεντηκοστής των Κάτω Πετραλών. Είναι η πρώτη εκκλησία της Πεντηκοστής που γίνεται στα Κάτω Πετράλων. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη συνάθρηση, ο πρώτος ευκτήριος οίκος που γίνεται στην Ελλάδα. Το 1927. Στα Κάτω Πετράλωνα, το Δεκέμβριο επέπεσε το Πνεύμα το Άγιο, λίγο μετά, τώρα μπορεί να ήταν αρχές 28, είναι η πρώτη εκκλησία της Πεντηκοστής στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υποθέτω ότι θα ήταν νέοι άνθρωποι, εφόσον είχαν πάει και μετανάστες, ναι, εκεί. Ναι. Και επίσης η επιστροφή τους ήταν ηρωική πράξη, έτσι. Αφήσανε τα καλά της Αμερικής τότε που προσέφερε σε όλους τους ανθρώπους, τουλάχιστον σε σχέση με την Ελλάδα, και για το Χριστό μόνο και από αγάπη για το Χριστό και για τους πατριώτες τους, φύγαν όλοι, πιστεύω, σταλμένοι από τον Θεό και ήρθαν στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς ήταν ευκεφτασμένοι στην Αμερική. Επιτυχημένοι επαγγελματίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας από αυτούς που ήρθε λίγο αργότερα, το 30, ο Δικτυόπουλος, ήταν γιος Ευαγγελικού Ιεροκήρυκα στην Αμερική. Ήταν ήδη δεύτερης γενιάς Έλληνας, ο οποίος είχε διαμορφώσει τον περίγυρό του, το περιβάλλον του, πίστεψε και αποστάλθηκε από τον Κύριο να έρθει στην Ελλάδα. Πολύ δε περισσότερο η περίπτωση του Καστρισιώση, που μετά από δύο μηνών χριστιανός και 7 μηνών μετανάστης, επέστρεψε και αυτό στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Όλοι αυτοί βέβαια βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου, ακριβώς. Δεν θα μπορούσε, θεωρώ, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε από χρόνων Ευαγγελική Εκκλησία, διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Υπήρξε βέβαια. Υπήρχε από τα μέσα του 19ου. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία μέσα ήταν το 1871 ή 72 ιδρύθηκε. Μάλιστα από Βρετανούς. Ο Ιώνας
Ο Ιον Κίνγκ ήταν ένας πρωτεργάτης, πλην όμως υπήρξαν και άλλοι ευαγγελικοί διαμαρτυρόμενοι αδερφοί από το εξωτερικό, οι οποίοι, και Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι συνέδραμαν στο να δημιουργηθεί η βάση της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μάλιστα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το περιοδικό τους άρχισε να εκδίδεται, ο Αστήρ της Ανατολής, αυτό το έντυπο που έβγαζαν, ξεκίνησε το 1852. Το 1852. Άρα η Εκκλησία ήταν πιο μπροστά από το 1800, ναι. Όχι 1870, ναι. 1850 και πριν. Ναι. Η πρώτη Ευαγγελική χτίστηκε το 1800 στις στήλες του Ολυμπίου Δίος. Α, το 1870. Το 1870. Και ξέρω, από ό,τι ξέρω, τα αδέρφια μας οι Ευαγγελικοί εκείνη την περίοδο κάνανε πολύ ωραία δουλειά στην πατρίδα μας, ευαγγέλισαν την πατρίδα μας, ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού για πρώτη φορά, τουλάχιστον με τη μορφή της αναγέννησης και του κηρύγματος μέσα και το μόνο η γραφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και δημιουργήθηκαν, σώθηκαν πολλοί, δημιουργήθηκε ένας πυρήνας που επηρέασε και τις πολιτιστικές καταστάσεις τότε στην πατρίδα μας. Δηλαδή, από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ήταν επηρεασμένος ο Βάμβας που έκανε τη μετάφραση, και πολλοί πολιτικοί και κυβερνήτες εποχής εκείνης και στρατιωτικοί. Μάλιστα. Τώρα όμως συνεχίζουμε στην ιστορία της Πεντηκοστής. Ναι, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο βεβαίως ότι την περίοδο ακριβώς στην οποία αναφερόμαστε, που είναι τα τέλη της δεύτερης, τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η Ευαγγελική Εκκλησία στην Ελλάδα είναι μια οργανωμένη εκκλησία. Βέβαια. Ένα οργανωμένο δόγμα. Πρεσβύτεροι, ποιμένες. Με εκκλησίες σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Έτσι. Έχει προηγηθεί λίγα χρόνια πριν η Μικροασιατική καταστροφή και έχουν επαναπατριστεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός προτεσταντών, ευαγγελικών και διαμαρτυρωμένων γεν γέννη από τη Μικρά Ασία, ακριβώς, προσφύγων Έλληνες, Έλληνες. Ναι, και από την Καπαδοκία και από την Κωνσταντινούπολη και από την Μικρά Ασία, και οι εκκλησίες τους βρίσκονται σε κατάσταση ακμής, πολύ μεγάλης ακμής. Με μεγάλους αριθμούς πιστών κλπ. Και με κήρυγμα Ευαγγελίου σε όλη την πατρίδα μας. Δηλαδή άλλαξαν το στάτους, θα τολμούσα να πω, οι Ευαγγελικοί, ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το θρησκευτικό στάτους στην Ελλάδα. Έγινε αποδεκτός στην πατρίδα μας το δόγμα των διαμαρτυρωμένων. Γνωστό και αποδεκτό. Εκτός λοιπόν από τους προαναφερόμενους, από τον Γιώργο Τζέλο, από τον Καστρισιώση, από τον Κούνα, έρχονται και άλλοι Έλληνες. Ο ένας σιγά σιγά μετά τον άλλον. Μιλήσαμε για τον Δικτυόπουλο. Από πού ήταν ο Δικτυόπουλος και πού πήγε? Ο Δικτυόπουλος, θα το πούμε αργότερα. Σιγά σιγά. Δηλαδή, εντάξει. Λίγο αργότερα. Συγγνώμη, προχώρα. Λοιπόν, πρώτος έρχεται καταρχήν ο Τσιτσιμάνης, ο Ιωάννης Τσιτσιμάνης, το 29, παραμένοντας στην Αθήνα αυτός. Το 30 έρχεται ο Μάμαλης, ο Χαράλαμπος Μάμαλης, και το 31 έρχεται ο Αριστοτέλης Δικτυόπουλος. Το 32 ο Λακαφώσης και το 34 ο Σπύρος ο Κωνσταντινίδης, ο γιος της Μαρίας που είχε το σπίτι στα κάτω Πετράλωνα. Που είχε ήδη αρχίσει, ναι, να γίνεται στην άθρηση. Έτσι, 7 χρόνια μετά έρχεται ο γιος της. Λοιπόν, ποιοι είναι όλοι αυτοί τώρα και τι κάνει ο καθένας και πώς δραστηριοποιείται? Καταρχήν ο Μάμαλης δραστηριοποιείται στην Αθήνα και κάνει δύο συναθρήσεις, δύο ευκτήριους οίκους. Τον έναν στο Θησίο και τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Αυτοί και γνωρίζονται μεταξύ τους και ενεργούν σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που έχει ο καθένας από αυτούς. Έχουν δηλαδή χαλαρούς δεσμούς ενότητας, αισθάνονται και είναι αδερφοί, διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αλλά στο έργο του ο καθένας είναι αυτόνομος. Έχει τη δική του οδηγία. Έχει τη δική του οδηγία. Ο Μάμαλης λοιπόν το 30 ήδη έχει δημιουργήσει δύο πυρήνες προσευχής, μελέτης και κηρύγματος του Λόγου του Θεού, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στο Θησίο. Άρα τρεις αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα μας λες. Μέχρι τώρα τρεις, ναι. Ο Δικτυόπουλος, ο Αριστοτέλης Δικτυόπουλος, που έρχεται στην Ελλάδα 30-31, γιος, επαναλαμβάνω, ιεροκήρυκα Ευαγγελικού,
αναλαμβάνει για μικρό χρονικό διάστημα υπεύθυνος στην εκκλησία των Κάτω Πετραλώνων. Που ήτανε ποιος? Κωνσταντινίδης. Που ήτανε σε αυτό το σπίτι που είχε έπεσει το πνεύμα του Άγιου. Έτσι, είχε επιπέσει το πνεύμα του Άγιου και είχε πάει ο Κούνας. Ο Κούνας. Λοιπόν, για πολύ μικρό όμως χρονικό διάστημα αυτό, γιατί μετά τον οδηγεί ο Θεός στην κεντρική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Κατερίνης, στην περιοχή της Πιερίας. Και το έργο του... Είναι από εκεί άραγε? Ναι, θεωρώ ότι μάλλον από εκεί πρέπει να είναι. Δραστηριοποιήθηκε εκεί, ήταν ευαγγελικός και υπήρχε εξαιρετικά δυναμικός πυρήνας ευαγγελικών στη συγκεκριμένη περιοχή που πήγε να ευαγγελίσει. Ο Δικτυόπουλος εκεί, εκτός από τα συνηθισμένα εμπόδια, φυσικά συνάντησε και το εμπόδιο που λεγόταν Ευαγγελική Εκκλησία. Γιατί σαν γνώστης του Λόγου του Θεού, προερχόμενος από Ευαγγελική Εκκλησία και έχοντας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, απευθύνθηκε εκτός από τους, θα λέγαμε, Ορθοδόξους και στους Ευαγγελικούς και άρχιζε να προσετερίζεται ανθρώπους από την Ευαγγελική Εκκλησία. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει την Εκκλησία της Πεντηκοστής της Κατερίνης, η οποία απαρτιζόταν και από πρώην Ευαγγελικούς. Ένας από αυτούς τους Ευαγγελικούς, ο Δημητριάδης, γίνεται πολύ στενός συνεργάτης του και λίγο μετά δημιουργείται μια δεύτερη εκκλησία στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης, νομίζω 15 χιλιόμετρα απόσταση, σε ένα χωριό στη Σεβαστή. Οπότε λοιπόν δημιουργούνται και δύο εκκλησίες στην κεντρική Ελλάδα. Στην κεντρική Ελλάδα, στην Κατερίνη. Κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Εδώ θα ανοίξουμε μία παρένθεση να μιλήσουμε για το Λακαφώσι. Στρέφουμε λίγο πίσω, έχουμε φτάσει γύρω στο 34, 35, 36 που δραστηριοποιείται ο Δικτυόπουλος στην κεντρική Ελλάδα και στην Κατερίνη. Το 32 ο Λακαφώσις έχει πιστέψει στην Αμερική, γνωρίζεται με το Δικτυόπουλο, επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτός είναι από το Λευκαδίτη. Ο Λακαφώσις λοιπόν μαζί με τον αδερφό του, τον Τίνο Λακαφώση, δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο Λευκαδίτη και στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί λοιπόν ένα χρόνο μετά και αφού έχουν πιστέψει και έχουν αναγεννηθεί αρκετοί από τους συγχωριανούς τους, γίνεται η δεύτερη έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Στη Σικιάνο, στα Σαναχωριό. Το 1932 έχουμε τη δεύτερη έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα με 30 ψυχές συγκομιδή και με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για τη γύρω περιοχή. Και με πολλά χαρίσματα, ωραία χαρίσματα. Πραγματικά γίνεται ντόρος μεγάλος, δημιουργούνται αν μη τι άλλο πυρήνες από το πουθενά, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τα πράγματα του Θεού αρχίζουν και πλησιάζουν το Θεό βλέποντας αυτά που κάνει ο Θεός και γίνεται το Λευκαδίτη σημείο αναφοράς για το έργο του Θεού στην Ελλάδα. Από τον Τίνο το Λακαφώσι. Εδώ πρέπει να πω ένα ωραίο περιστατικό. Όπως είπες, χάρη όταν έπεσε η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου ένα βράδυ, στην προσευχή ήταν και νέα κορίτσια και μεγάλες αδερφές και άντρες και... Την ίδια περίοδο μιλάμε. Την ίδια μέρα, τότε που έπεσε, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε μία μέρα και μετά βέβαια έπαιξε τάδι. Και ήταν τόσο ένδοξη η παρουσία του Θεού που το χωριά δίπλα, αλλά και το ίδιο το χωριό που ζούσαν, που έγινε αυτό, ήταν σε ένα χωριό στη Σικιά, δίπλα στο Λευκαλίτη, κοντά στο Λιδωρίκι. Αυτή είναι η περιοχή. Σε αυτό το χωριό λοιπόν όλοι οι άλλοι έβλεπαν το σπίτι να καίγεται. Έβαλαν τις φωνές, πήραν κουβάδες με νερό και έτρεχαν στο σπίτι αυτό για να το σβήσουν. Και όταν έφτασαν εκεί, διεπίστωσαν δεν υπήρχε φωτιά, αλλά άκουγαν να μιλάνε ξένες γλώσσες και πολλοί μπήκαν μέσα και πολλοί από αυτούς βαφτίστηκαν με πνευμάγιο. Πολλοί. Τέλος πάντων, κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν με πνευμάγιο. Είναι μια ομολογία που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, γιατί άνθρωποι οι οποίοι έζησαν αυτή την εμπειρία τότε είναι γνωστοί σήμερα, βέβαια γέροντες, γερόντισες, που όμως μας τα περιγράφουν όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Και θα πρέπει να επαναλάβουμε σε αυτό το σημείο
τις δυσκολίες των συνθήκων που επικρατούσαν εκείνη τη δεδομένη χρονική περίοδο. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, όχι μόνο θρησκευτικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά και κοινωνικά. Η Ελλάδα είχε δικτατορία, είχε φασισμό. Είχε φασιστικά καθεστώτα, είχε τη δικτατορία του Πάγκαλου, είχε τη δικτατορία του Μεταξά. Ήταν δύσκολες οι καταστάσεις και ο Θεός. Και ιδιαίτερα στα χωριά. Και ιδιαίτερα ήταν ο χωροφύλακας, ήταν ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας. Ο Θεός λοιπόν, για να συστήσει αυτούς τους ανθρώπους και να γίνουν αποδεκτοί από τον περίγυρό τους, θα πρέπει να γίνονταν θαυμάσια και μεγαλεία από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ήταν οπλισμένοι με ιόβιο υπομονή. Και με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, βέβαια. Με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Αυτό λοιπόν συνέβη το 32, ξεκίνησε στο Λευκαδίτη η διακονία του Κυρίου, στο 33 έγινε η έκκληση του Πνεύματος του Αγίου. Στην Κατερίνη το έργο συνεχίζεται. Δικτυόπουλος. Ο Δικτυόπουλος και ο Δημητριάδης. Στη Σεβαστή λοιπόν, μερικά χρόνια αργότερα, το 39, έχουμε την τρίτη έκκληση του Πνεύματος του Αγίου, που μέλει μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή να είναι και η μεγαλύτερη. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τους Ευαγγελικούς και ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για όλους τους υπόλοιπους. Πολλοί δηλαδή, 40 ψυχές βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο στη Σεβαστή έξω από την Κατερίνη. Και αυτό ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο, το οποίο πραγματικά το λιγότερο προβλημάτισε την χριστιανική κοινότητα των Ευαγγελικών, που ανθίστατο μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή στο Πνεύμα το Άγιο και εν πολλής εξουθενούσε και τα χαρίσματα και τις εκδηλώσεις και αυτούς που τα κατήχαν. Πλησιάζουμε προς το πόλεμο, στο 40, το έχουμε φτάσει στο 39, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η συγκομιδή από όλη αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω, των περίπου 15 χρόνων, 17 χρόνων, από το 23-24 μέχρι το 39, είναι 300 ψυχές. Τουλάχιστον οι αναφορές και οι εκτιμήσεις, οι μετριοπαθείς, σε όλα τα μέρη, οι μετριοπαθείς κάνουν αναφορά για πάνω από 300 ψυχές. Δεν ξέρω το μέτρο, σύμφωνα με το μέτρο, αν είναι πολύ ή λίγοι, πάντως είναι μια σημαντική σπορά που τα αμέσως επόμενα χρόνια, γιατί την περίοδο του πολέμου δεν υπάρχουν ούτε αναφορές, ούτε το έργο του Θεού μπορεί να γίνει, τουλάχιστον εμφανώς, φανερά, θα αποτελέσουν τον πυρήνα και το σπόρο για να επεκταθεί και να μεγαλώσει το έργο του Θεού στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κώστα, την ίδια περίοδο που αναφέρεται ο Χάρης, μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, και λίγο μετά, το Πνεύμα το Άγιο κινείται πέραν από την ελληνική επικράτεια, κινείται σε παγκόσμιο επίπεδο και το κυριότερο σε συγκεκριμένα δόγματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, στα μέσα της δεκαετίας του 50, βλέπουμε ότι υπάρχει μία έκχυση Πνεύματος Αγίου στην Αγγλικανική Εκκλησία. Πάμε σε εκκλησίες τώρα, και σε ιδιώτες. Ακριβώς. Και όχι πια μόνον σε λαϊκούς, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, αλλά σε ιερείς των δογμάτων αυτών. Μετά από τη δεκαετία του 50, στα τέλη της δεκαετίας του 60, θα δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο εκχέεται και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όχι μόνον πάλι σε επίπεδο λαϊκών, αλλά και κληρικών. Αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί η έννοια της Πεντηκοστής δεν αφορά ένα δόγμα που ονομάζεται Πεντηκοστή. Έτσι. Η λέξη της Πεντηκοστής, η έννοια της Πεντηκοστής είναι η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου που δίδεται αδογμάτιστα σε κάθε έναν πιστό που πιστεύει στις γραφές. Και η απόδειξη ότι δεν αποτελεί εφεύρημα μιας πεντηκοστιανής σέκτας είναι το γεγονός ότι την ίδια εμπειρία την έχουν πρώην Ευαγγελικοί, Αγγλικανοί ιερείς, αλλά και Καθολικοί ιερείς που δεν έπαψαν να είναι Καθολικοί.
που συνέχισαν, θες να πεις, όπως και οι Αγγλικανοί. Ακριβώς. Που συνέχισαν να είναι Αγγλικανοί. Κάποιοι έπαψαν να είναι και κάποιοι δεν έπαψαν να είναι. Αν θέλετε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Αγγλικανός ιερέας Ρίτσαρντ Ουίγκλερ, που επιρετούσε στην Επισκοπική Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Βίτον, με δική του πρωτοβουλία αρχίζει να συγκροτεί ολονύκτιες προσευχές κατά τα πρότυπα της Αποστολικής Εκκλησίας. Σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται χαρισματικά φαινόμενα, εκχύσεις Πνεύματος Αγίου, ξένες γλώσσες, προφητείες και θεραπείες στην αγγλικανική αυτή εκκλησιαστική κοινότητα. Όλα αυτά βεβαίως δεν έγιναν αποδεκτά από την εκκλησιαστική ιεραρχία, εκτός από την πίστη στην Θεία Θεραπεία, όπως έλεγε το τότε, ότι πράγματι ο Θεός, όπως και τότε έτσι και σήμερα, θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Αλλά όσον αφορά τα χαρισματικά φαινόμενα, ξένες γλώσσες, προφητείες, οράματα, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, ο πιο σημαντικός εργάτης, πατέρας, θα μπορούσαμε να πούμε, του αγγλικανικού χαρισματικού κινήματος, ήταν ο Ντένις Μπένετ. Γεννήθηκε το 1917 και πέθανε το 1992. Η περίπτωσή του χρήζει ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά ο Θεός με τον άνθρωπο αυτό και στη ζωή του εργάστηκε κατά τρόπο θαυμαστό. Δεν είναι ούτε πρώην Ευαγγελικός, ούτε είναι Πεντηκοστιανός. Είναι ένας Αγγλικανός ιερέας, με τις τελετουργίες του, με τα τυπικά του. Όμως, ο άνθρωπος αυτός ανέλαβε το 1953 ποιμένας της Επισκοπικής Εκκλησίας του Αγίου Μάρκο στο Βανιούις της Καλιφόρνια και το ποιμνιό του αριθμούσε τότε 500 άτομα. Τον Αύγουστο του 1959 ένας άλλος φίλος του, ποιμένας, ιερέας, τον επισκέφτηκε ζητώντας του τη συμβουλή για ένα ασυνήθιστο θέμα που αντιμετώπιζε. Ποιο ήταν αυτό? Είχε πάει ένα ζευγάρι και του είχαν πει ότι ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και απολάμβαναν τον Θεό και ότι κατά τη διάρκεια που προσεύχονται μιλούν σε ξένες γλώσσες. Τάχασε ο φίλος του και συνάδελφός του, επίσκοπος ιερέας, και πήγε να του ζητήσει τη συμβουλή. Συγκεκριμένα, στην αυτοβιογραφία του ο Μπένετ, που τυπλοφορείται 9 ακριβώς το πρωί, έτσι λέγεται, το 1970 την έγραψε, περιγράφει ως εξής το ζευγάρι αυτό. Μάλλον περιγράφει αυτό που του είπε ο συνεπίσκοπός του. Τι του είπε, του Μπένετ? Είναι μονίμως χαρούμενοι. Δείχνουν πολύ ευτυχισμένοι και δεν λείπουν ποτέ από την εκκλησία. Μεγάλη είδηση αυτό. Είναι ευτυχισμένοι μέσα στην εκκλησία? Ξέσπασα. Αυτό είναι ύποπτη συμπεριφορά. Τι του συμβαίνει? Δεν μπορούσαν τι ίδια να το πιστέψουν. Μάλιστα, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όταν τους ρώτησα πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όλη την ώρα, αυτοί τι μου απάντησαν? Ότι βαφτιστήκαμε στο Άγιο Πνεύμα. Τους λέει αυτός, είναι τι σε τι? Δηλαδή, δεν κατάλαβα, σαν να τους λέει. Και εγώ έτσι είπα όταν το άκουσα, λέει ο Μπένετ. Τι πράγμα, πώς? Αλλά το πιο περίεργο ακόμη, συνεχίζει στην αυτοβιογραφία του, είναι ότι αυτοί επιμένουν ότι έχουν μιλήσει σε γλώσσες, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Μόλις το ακούει αυτό ο Μπένετ από τον συνεπίσκοπό του, μπήκαν φωτιά στα μπατζάκια του και σου λέει πρέπει οπωσδήποτε να πάω να δω τι γίνεται. Πράγματι, μετά από εξονυχιστική έρευνα στην Καινή Διαθήκη από μέρους του Μπένετ και την μαρτυρία του ζευγαριού που έσπευσε να το συναντήσει, ο Μπένετ πίστηκε ότι αυτό δεν ήταν κάτι το καινούριο, αλλά ήταν η ρεαλιστική εφαρμογή της βαφτίσεως
και της πληρώσεως του Πνεύματος Αγίου, όπως οι γραφές ανέφεραν. Ήρθαν σε επαφή με το νεαρό ζευγάρι, επακολούθησαν συμπροσευχές στο σπίτι τους, στο σπίτι του ζευγαριού, στο Monterey Park, όπου εντυπωσιάστηκε ο Μπένετ και αισθάνθηκε τη φτώχεια της προσωπικής του πνευματικής ζωής. Τελικά, ο ίδιος ο Μπένετ, τον Νοέμβριο του 1959, βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, μιλώντας σε ξένες γλώσσες. Ακολουθούν αρκετά μέλη της εκκλησίας του, του αγγλικανικού ποιμνίου δηλαδή, και βέβαια τα παιδιά του όλα. Στη συνέχεια, προκύπτουν αντιδράσεις από τους αγγλικανικούς κύκλους. Άρχισαν να δημιουργούν φασαρία οι αντιδρούντες, να διαδίδουν διάφορα και μάλιστα σε ένα περιοδικό αγγλικανικό, 9 o'clock in the morning, αυτό μάλλον το γράφει εκείνος το 9 o'clock, γράφουνε ότι στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, της οποίας προείσταται ο Μπένετ, συγκροτούν, λέει, ειδικές μυστικές νυχτερινές προσευχές στους νεκρούς, όπου και συμβαίνουν μεταξύ των άλλων τα πιο περίεργα και παράξενα πράγματα. Ο Μπένετ τότε αποφασίζει να σταματήσει την παραφιλολογία και βγαίνει ενώπιον του ποιμνίου Κυριακή πρωί στις 3 το Απρίλη του 1960, ημέρα Πάσχα, μετά τη λατρεία, μετά από την τελετουργία, και επισήμως αναγγέλει στο εκκλησίασμά του, που τότε είχε φτάσει τα 2.600 μέλη, από 500, έτσι, ότι έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και μίλησε σε ξένες γλώσσες. Πολλά μέλη δέχθηκαν το περίεργο νέο, άλλοι μεν με ενθουσιασμό, άλλοι με συγκατάβαση, αλλά μία μικρή ομάδα αντέδρασε στεναρά και προκλητικά. Η Αγγλικανική Εκκλησία δεν μπορούσε να πάρει μέτρα καθαίρεσης του Μπένετ, διότι σύμφωνα με τους κανόνες της Αγγλικανικής Εκκλησίας, για να κατέβει κάποιος από ποιμένας επίσκοπος, θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ηθικοί. Και από τη στιγμή που... Ναι, όχι και δογματική. Ναι, παρότι ναι, βέβαια. Δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ πέρα ο Μπένετ ομιλούσε για κάτι το οποίο η αγγλικανική παράδοση, γιατί είναι γουεσλιανή βασικά, δεν το αρνιότανε. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Δηλαδή το έβλεπε, θεολογικά το δεχόταν. Πρακτικά δεν μπορούσε να το χωνέψει. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν τον παρέτησαν. Επειδή όμως υπήρχε κίνδυνος, έτσι θεώρησε ο ίδιος, να δυσφημιστεί η Εκκλησία από δημοσιογραφικούς κύκλους κτλ. Κτλ., αποφασίζει να παραιτηθεί μόνος του. Και παραιτείται. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, συναντάται με έναν αγγλικανό επίσκοπο της περιοχής Ολύμπια, William Lewis, ο οποίος αντιμετώπισε με πολύ συγκατάβαση και σεβασμό την εμπειρία του Μπένετ, και δέχεται να αναλάβει την διεπόμενηση της Επισκοπικής Εκκλησίας του Αγίου Λουκά στο Σιάτλ πια, της Ουάσιγκτον. Εκεί παραλαμβάνει μία εκκλησία μικρή, ο Μπένετ, η οποία είχε ήδη κλείσει 3 φορές. Δηλαδή δεν πήγαιναν να εκκλησιαστούν, μία άνοιγε, μία έκλεινε. Και την αναλαμβάνει στις 15 Ιουλίου του 1960, μέσα σε 6 χρόνια, με τη δύναμη της Πεντηκοστής, με βαφτίση Πνεύματος Αγίου, αυτή η εκκλησία γίνεται μία από τις 12 μεγαλύτερες εκκλησίες των βορειοδυτικών πολιτείων της Αμερικής. Έγινε ένα φυτώριο όπου χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν Πνεύμα Άγιο και ομίλησαν σε γλώσσες, όπως και ο Μπένετ. Και μάλιστα τα νέα αυτά, καθώς αναφέρει το Newsweek στις 4 Ιουλίου του 1960, αλλά και η Times στις 15 Αυγούστου του 1960, απανοτά ρεπορτάζ για τον πάστορα που μίλησε σε ξένες γλώσσες. Μπένετ. Σε κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε και άλλους πάστορες αγγλικανούς οι οποίοι μίλησαν. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Έχουμε χρόνο. Εγώ θα ήθελα όμως να αναφερθείς λίγο, ναι, δεν ξέρω αν έχεις σκοπό να το, ναι, κάνεις, στην έκκληση του Αγίου Πνεύματος στη μακρινή μας Κίνα, που εκεί είναι καταγεγραμμένα από ό,τι ξέρω πολύ σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα. Ναι. Που ήταν και πολύ νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Κίνα έχουν γίνει πιο νωρίς αυτά. Ναι, αυτά έχουν γίνει στη δεκαετία του 10 και του 20, την εποχή δηλαδή που η Αζούζα, ήταν η Αζούζα κινητοποιείται. Ας πούμε το Σεπτέμβριο του 1907 λαμβάνει μέρος μια εντυπωσιακή, λαμβάνει χώρα μια εντυπωσιακή και απροσδόκητη έκκληση του Αγίου Πνεύματος σε μια χριστιανική ιεραποστολική συμμαχία ευαγγελικής απόχρωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ουκουό, αν το προφέρω καλά, της Νότιας Κίνας.
Και ήταν ιντολολάτρες τώρα, έτσι, οι Κινέζοι. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι Κινέζοι ήταν παγανιστές επί το πλείστον. Πλην όμως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η Κίνα αποτελεί προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων. Η Αγγλία, η Αμερική, η Ρωσία στο βορρά, ακόμα και η Γερμανία και η Ιταλία έχουν την Κίνα κάτω από την καθοδήγησή τους. Ελέγχουν δηλαδή τα πράγματα της Κίνας. Διοικητικά, πολιτικά. Κυρίως οικονομικά. Κυρίως οικονομικά. Υπάρχουν εξεγέρσεις, υπάρχουν τοπικές επαναστάσεις εναντίον των ξένων κλπ. Τι σημαίνει αυτό που θέλω να πω? Σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ιεραποστολές. Κάποιες εκ των οποίων είναι ευαγγελιστικού περιεχομένου και χαρισματικού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο δεν έχει έρθει ο Μάο, δεν έχουμε αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο της αθείας. Κομμουνισμό και αθεία και επίσημο διωγμό. Πλέον κάποιος, βεβαίως χαρακτηριστικό βέβαια, πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά, είναι ότι γινόντουσαν και πράγματα τα οποία δεν στέκανε χριστιανικά. Δηλαδή γινόντουσαν ιεραποστολές και παραδείγματος χάρη οι καθολικοί περπατώντας στον δρόμο οι ιερείς είχαν το αγιαστήρι με το Άγιο Ίδωρ και κάνανε δεξιά-αριστερά και όποιον έβρεχε τον κάνανε καθολικό. Δηλαδή προσετερίζονταν το λαό της Κίνας και γινόντουσαν κάποιες υπερβολικές τέλος πάντων έτσι καταστάσεις και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Κίνα, ενώ θα μπορούσε να είχε επεκταθεί πολύ περισσότερο, όμως έφτασαν σε κάποιο σημείο ασυδοσίας οι κατέχοντες στην Κίνα εκείνη τη δεδομένη χρονική περίοδο που εμέσως το εμπόδισαν και εμπόδισαν και κάποιες από τις ιεραποστολές. Στο Γούκο λοιπόν της Νότιας Κίνας ένα ουράνιο βάπτισμα επέπεσε σε αυτούς και πολλοί άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό σύμφωνα με την αναφορά της 11ης Annual Report της χριστιανικής αυτής ιεραποστολής. Επακολούθησε πολύ μεγάλη αντίδραση από τη μητρική ιεραποστολή, αλλά τελικά η Πεντηκοστή εξαπλώθηκε, το βίωμα δηλαδή της Πεντηκοστής, η έκχυση σε όλη την οργάνωση, σε όλη την ιεραποστολή και ο ένας μετά τον άλλον έλαβαν τον Πνεύμα Άγιο. Στην Κίνα. Ναι, συγκεκριμένη, στο Γουόκου. Τον Οκτώβριο του 1907 η Νέτι Μάου, πρώην πρεσβυτεριανή, η οποία έλαβε Άγιο Πνεύμα και θεραπεύτηκε στην Αζούζα μαζί με την αδελφή της. Ήταν στην Αζούζα. Ακριβώς, φεύγει από την Αζούζα και επιστρέφει μαζί με μία αδελφή ονόματι Φίλιπς και μιλούν για την εμπειρία τους σε ένα ιεραποστολικό συνέδριο της Κίνας. Μετά από την ομολογία αυτή, 14 Ευαγγελικοί Ιεραπόστολοι λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και μιλάνε σε ξένες γλώσσες. Το 1907, το Νοέμβρη, ο Μακίντοους, ένας πιστός που είχε λάβει Πνεύμα Άγιο το 1906 στην Βόρεια Καρολίνα, φτάνει στην Καντόνα της Νοτιού Κίνας και αρχίζει να ομολογεί. 9 Ιεραπόστολοι Ευαγγελικοί βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο και πάνω από 100 Κινέζοι βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο μέσα σε 6 μήνες. Πολλά τέτοια παραδείγματα, πολλά συμβάντα. Δηλαδή εκείνη η περίοδος από το 1907 μέχρι και το 1920, κάθε χρονιά έχουμε δεκάδες έως εκατοντάδες βαφτίσεις Πνεύματος Αγίου στην Κίνα, τις οποίες δεν έχουμε χρόνο να τις αναφέρουμε και όλες. Φυσικά και δεν πρέπει. Μπορούμε να επαναλάβουμε, το έχουμε ξαναναφέρει, και την δραστηριότητα του Πεπόνη. Του Έλληνα. Πεντηκοστιανού, της Πεντηκοστής. Ακριβώς. Ο οποίος λίγο μετά δραστηριοποιήθηκε στην Κίνα, από το 1929 μέχρι το 1947, που άλλαξε το καθεστώς, στην περιοχή της Αγκάης, όπου και ίδρυσε 25 εκκλησίες της Πεντηκοστής. Όμως εδώ, επειδή ο χρόνος μας πέρασε, τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού σε όλους σας και σε όλους μας. Ο Θεός μαζί σας.